Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας στη νέα εκπομπή που ονομάζεται Green City. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας θα μας μιλήσει για την έκθεση την ενδιαφέρουσα που γίνεται εδώ στη νέα παραλία. Το θέμα αυτής της έκθεσης είναι μητέρας πόλης εκεί Πιπερικαλής. Είναι ένα από μια σειρά προγραμμάτων που αφορούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που καταφέραμε και τα πετύχαμε χάρη στην εργασία με το Υπουργείο Περιβαλλοντικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ, και έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σκεφτήκαμε ότι ένα κομμάτι θα έπρεπε να είναι μια έκθεση εδώ, σε αυτό το χώρο της νέας παραλίας, στον κήπο των Ρόδων. Και το δεύτερο είναι ένα φυλάδι που κρατάτε στα χέρια σας, που αφορά μια οικοπολιτιστική διαδρομή στη Θεσσαλονίκη, που ουσιαστικά περιγράφει 20 κήπους της πόλης μας. Θέλαμε να περιγράψουμε το πράσινο της πόλης μας, όποιο πράσινο υπήρχε από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, την πορεία που είχε μέσα από τις τόσο σημαντικές ιστορικές αλλαγές που είχε αυτή η πόλη και αυτός ο τόπος από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, να αναδείξουμε τα όμορφα στοιχεία που είχε η πόλη μας τότε και τα πράσινα όμορφα σημεία της σήμερα. Στις αρχές του περασμένου αιώνα είχαμε περισσότερο πράσινο από ό,τι σήμερα. Γιατί αυτό το ρωτάω? Το ρωτάω γιατί γίνεται πολλής λόγος ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει πράσινο. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει πράσινο σήμερα, αλλά δεν είχε ποτέ πράσινο. Δεν ήταν ποτέ μια πόλη που είχε κήπους. Απλώς στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, που ξέρετε ότι ουσιαστικά ήταν στην περιοχή της Πυρικαύστου ζώνης, η παλιά πόλη όπως λέμε, η εντός των τυχών πόλη, ήταν μια περιοχή με πυκνή δόμηση και εκτός αυτής ήταν αγρή. Προφανώς δεν ήταν πάρκα. Από μια άψη μπορούμε να τα θεωρήσουμε ότι είναι πράσινο, αλλά δεν ήταν κήπη. Μετά επεκτάθηκε με τα χρόνια χωρίς να έχει ποτέ τη μέρημνα ενός μητροπολιτικού πάρκου και ενός χώρου πρασίνου. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ίσως έχει σχετικά το περισσότερο πράσινο, ίσως και το πιο περιποιημένο πράσινο από ό,τι είχε ποτέ στην ιστορία της. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και ευχαριστημένοι με το πράσινο που έχει. Προς Θεού μην κλειφθεί ότι το λέω με αυτή την έννοια. Εμείς διεκδικούμε όλο και περισσότερο πράσινο και νομίζω ότι είμαστε κοντά σε μια απόφαση σαν πόλη να είμαστε στην επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή στη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου. Και αυτό το έχει πει ο δήμαρχός μας, το λέω και εγώ. Είναι το χώρος της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, όπου είτε η πόλη συμπτυχθεί, είτε η Διεθνής Έκθεση συμπτυχθεί, είτε απομακρυνθεί από εκεί. Εμείς θεωρούμε το πιο πιθανό σενάριο είναι το πρώτο. Θα μπορέσει να αποδοθεί ένας μεγάλος χώρος, σαν χώρος πρασίνου, με αντίστοιχες χρήσεις. Και άμα συνενωθεί με αυτό τον άξονα της νέας παραλίας, με το χώρο του Τρίτου Σώματος Στρατού, να αποδοθεί το Τρίτο Σώμα Στρατού δηλαδή σε άλλες χρήσεις και σε δημόσια χρήση, με το 424 το παλιό, με το Πανεπιστημιακό Κάμπους, νομίζω η Θεσσαλονίκη θα έχει πλέον ένα πολύ σημαντικό πράσινο πνεύμονα. Πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να δούμε αυτή την, να αλλάζει όψη το κέντρο της Θεσσαλονίκης? Θα πιέζουμε για αυτό το θέμα και νομίζω ότι με την τελευταία παρουσίαση που έγινε από πολλούς φορείς της πόλης και κυρίως από τη Χελέξπο ΒΕΘ, όπου σε μια σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέρος της Διεθνούς Εκθέσεως σαν ένα συνεδριακό εκθεσιακό κέντρο και το υπόλοιπο να είναι ένα μητροπολιτικό πάρκο, με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτά που συζητιόταν παλαιότερα για τη μεταφορά του σε άλλες θέσεις, είναι ένας εφικτός στόχος. Εμείς σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, σαν Δημοτική Αρχή και νομίζω και οι περισσότεροι πολίτες της πόλης θα πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε αυτή η ανάπτυξη που θα γίνει στην περιοχή αυτής της έκτασης, αυτού του οικοπαίδου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, να μην γίνει μόνο με την προοπτική μιας οικιστικής ανάπτυξης, ενός real estate, αλλά και με την προοπτική της απόδοσης ενός σημαντικού δημόσιου χώρου. Το βλέπετε το 2014, το 2015 είναι παρακινδυνευμένο. Πιέζω για να μάθω λίγο τις προθέσεις. Εμείς το διεκδικούμε σήμερα. Το θέμα είναι πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το project. Υπάρχουν πολλά πράγματα που στην πόλη μας έχουν αργήσει, έχουν καθυστερήσει πολύ να γίνουν, αλλά παρόλα αυτά είναι σε μια φάση υλοποίησης. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ατζέντα
για το 2020, όπου η Θεσσαλονίκη θα έχει αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο, θα έχει το συνεδριακό κέντρο, ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο σε αυτή την περιοχή, θα έχει το μετρό, θα έχει πολλούς πεζοδρόμους, θα έχει την παραθαλάσσια αστική συγκοινωνία και όλα αυτά νομίζω είναι όρημα έργα. Είναι έργα τα οποία θα μπορέσουν να αλλάξουν την ποιότητα ζωής της πόλης και όλη της την εικόνα και πόσο μάλλον και την οικονομία της και την ανάπτυξή της. Πάμε λίγο στο άλλο κομμάτι του Green Party. Είναι ένας θεσμός που τον ξεκινήσατε, που τον στηρίζετε, που τον αγκαλιάζει και η πόλη. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν 3 χρόνια, η ημέρα του περιβάλλοντος, που είναι η 5η Ιουνίου, γιορταζόταν με ένα διαγωνισμό για το πράσινο μπαλκόνι. Εμείς εδώ και 2-3 χρόνια είπαμε να το ανοίξουμε. Από τη μια πλευρά να κάνουμε το διαγωνισμό αυτό για μια οικολογική δράση και όχι μόνο ένα πράσινο μπαλκόνι, δηλαδή να είναι μια αυλή ενός σχολείου, ένα φυτεμένο δώμα, μια οποιαδήποτε οικολογική δράση, αλλά από την άλλη πλευρά να γιορτάσουμε τη μέρα του περιβάλλοντος με πολλές εκδηλώσεις που αφορούν το περιβάλλον, να έχουμε πολλούς εθελοντές και να έχουμε πολλούς πολίτες οι οποίοι θα ευαισθητοποιηθούν από τις πράξεις, τις δράσεις των άλλων, για να έχουν και αυτοί καλύτερα ανακλαστικά, καλύτερα οικολογικά ανακλαστικά και περισσότερες αντίστοιχες δράσεις. Το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός της πράσινης γωνιάς, ας το πούμε, είτε είναι μπαλκόνι, είτε είναι κήπος, είτε είναι αυλή, είτε είναι δώμα, γίνεται διαδικτυακά, γίνεται σε μια ιστοσελίδα στο greenparty.gr, που υπάρχει από την Δημαρχία μας εδώ και 3 χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί και να αναρτά τη δικιά του δράση, αλλά από την άλλη πλευρά και ο καθένας να βλέπει τη δράση των άλλων. Δηλαδή δεν πρόκειται για ένα φάκελο που μας στέλνεται σε μια επιτροπή η οποία το ανοίγει και το εξετάζει και το αξιολογεί. Πρόκειται για μια ανοιχτή διαδικασία που λειτουργεί διαγωνιστικά και εντός και εκτός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι είναι και λίγο παράδειγμα και λίγο μια προσπάθεια να δείξουμε τι καλό κάνουμε, αλλά και τι καλό μπορούμε να πάρουμε σαν παράδειγμα από κάποιον άλλον. Μέχρι στιγμής έχουμε γύρω στις 30 συμμετοχές. Έχουμε προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου, που σημαίνει ότι έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μπροστά μας και επειδή, ξέρετε, συνήθως τελευταία στιγμή υποβάλλουμε τις υποψηφιότητες. Πέρσι είχαμε 160, οπότε φιλοδοξούμε φέτος θα έχουμε πολύ περισσότερες. Λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την αισθητική μας, την αισθητική της πόλης, είναι και τα γκράφιτι. Πριν από λίγο καιρό, ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος είναι Γάλλος διπλωμάτης, είχε φιλοξενηθεί εδώ στην πόλη μας, που την αγαπάει πολύ. Και όταν το ρώτησα τι είναι εκείνο που σ' αρέσει και τι είναι εκείνο που σε ενοχλεί στην πόλη μας, μου είπε αρκετά πράγματα. Βέβαια, στο τι είναι αυτό που του αρέσει ίσως δεν έχει τόση σημασία, αλλά όταν το ρώτησα τι είναι εκείνο που σε ενοχλεί στην πόλη, είπε 2 πράγματα. Το ένα είναι οι φωτεινές επιγραφές και το άλλο είναι τα γκράφιτι κακής αισθητικής. Και χαίρομαι πολύ που καταφέρνουμε και κάνουμε και για το ένα και για το άλλο κάτι. Όσον αφορά τις επιγραφές, ξέρετε ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αφαιρεθούν οι επιγραφές από κεντρικά σημεία της πόλης μας. Για τα γκράφιτι, εδώ και περίπου 1 μήνα έχουμε μια συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και συνεργασία με εθελοντές αλλά και με ένα εξειδικευμένο συνεργείο. Καθαρίζουμε γκράφιτι, όπως αυτό που έχουμε εδώ σε αυτόν τον όμορφο κήπο, από γλυπτά, μνημεία και κτίρια υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας. Είναι μια πολύ σύγχρονη μέθοδος, η οποία δεν χρησιμοποιεί τοξικά προϊόντα και η οποία μετά τον καθαρισμό ουσιαστικά δημιουργεί ένα στρώμα, πολύ λεπτό στρώμα, ένα φιλμ από κερί πάνω σε αυτή την επιφάνεια, οπότε αν ξαναγραφούν πολύ εύκολα με ένα πέρασμα ζεστού νερού μπορεί να αφαιρεθεί αυτό το γκράφιτι. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε ξανά τα μνημεία, τα κτίρια υψηλής αρχιτεκτονικής, κάποια γλυπτά, από αυτό το πραγματικά βανδαλισμό που γίνεται, από αυτή τη χαμηλής ποιότητας τέχνη, γιατί πραγματικά τα γκράφιτι γνωρίζουν και διάφορες μορφές υψηλής αισθητικής, αλλά πραγματικά αυτά ο καθένας να παίρνει ένα μαρκαδόρο και όπου βρει να ζωγραφίζει ή να γράφει ένα σύνθημα ή μια σκέψη του, πραγματικά είναι κάτι το οποίο κάνει κακό στην πόλη μας. Χαίρομαι πολύ που καταφέραμε στη συνεργασία με την ΠΕΒΕ που σας είπα προηγουμένως, την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, να φέρουμε σε πέρας αυτήν την προσπάθεια
Και ήδη έχουμε καθαρίσει το γλυπτό του Βαρότσου, ήδη έχουμε καθαρίσει το γλυπτό του Ζογκολόπουλου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την περιοχή γύρω από το Λευκό Πύργο. Θα είμαστε σύντομα στο Αλατζάι Μαρέτ, σε χώρους δίπλα στον Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, σε περιοχές όπου πραγματικά ξαναπαίρνουν την όμορφη προτερή τους κατάσταση.